Focus Live μέρος δεύτερο, να δούμε και τα αποτελέσματα μέχρι αυτή τη στιγμή στις γαλλικές εκλογές. Είπαμε Μακρόν πρώτος 23,7, Λεπέν δεύτερη 21,7, που σημαίνει ότι είναι οι δύο που μπήκανε μπροστά σε αυτή την κούρσα και θα είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας. Αναμενόμενη εξέλιξη. Βεβαίως, δεν είχαμε καμία έκπληξη. Πολλοί λέγανε ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη ο Φιγιόν. Τελικά ο Φιγιόν έμεινε πίσω με 19 και κάτι σε 100, το ίδιο και ο Μελανσόν. Και όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή την Προεδρία θα τη διεκδικήσουν αυτά δύο πρόσωπα. Και το πιο πιθανό, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έκπληξη, ο κύριος Μακρόν, ο οποίος είπαμε είναι φιλελεύθερος σοσιαλιστής, ανεξάρτητος, χωρίς να έχει κομματική υποστήριξη, θα είναι το πρόσωπο που θα ηγηθεί της Γαλλίας, συγγνώμη, για την επόμενη πενταετία, ενώ θα έχουμε και τον Ιούνιο εκλογές για τη Βουλή. Στη Γαλλία έχουν προεδρικό σύστημα, αλλά προεδρικό με δημοκρατία, όχι προεδρικό σαν και αυτό που πάει να στήσει ο κύριος Ερντογάν. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, καθηγητή διεθνούς πολιτικής επιστήμης, πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Δόλη, που είναι πρώην υφυπουργός εξωτερικών, και τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέντζο, που είναι συγγραφέας. Είχαμε μείνει σε ένα σημείο της συζήτησής μας και θέλω να πάμε, κύριε Λαβρέντζο, με αφορμή και το βιβλίο «Θράκη στο Μετέχμιο» και που λέτε εδώ «Η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στη Θράκη», να μου δώσετε κι εσείς τη δική σας εκτίμηση για την τουρκική επιθετικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα αυξημένη, τόσο με τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, όσο και με τις κινήσεις στην Κύπρο με την Κυπριακή ΑΟΣ, δηλαδή στο νότιο τμήμα, το ελεύθερο τμήμα, να θέλει η Τουρκία να κάνει έρευνες, αλλά κυρίως με το παιχνίδι που παίζει με τα σύνορα της καρδιάς του ο κύριος Ερντογάν, που αφήνει πολλά υπονοούμενα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πολιτική της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα καινούριο, τίποτα που να μας εκπλήσει. Είναι δεδηλωμένος στόχος της, στρατηγικός, η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από τον 25ο μεσημβρινό, ο οποίος στέμνει στη μέση το Αιγαίο, δηλαδή από τη Θράκη, το μισό Αιγαίο, μέχρι και τη Γάβδο. Κατά καιρούς λοιπόν έχουν εγερθεί αμφισβητήσεις αυτών των περιοχών και το έχουν κάνει και εμπράκτος με διάφορες ενέργειες που αφορούν είτε τις ενέργειες του πολεμικού ναυτικού είτε της αεροπορίας. Επομένως, αυτά που βλέπουμε αυτή την εποχή μπορεί να είναι σε ένταση ή σε συχνότητα ενισχυμένα, αλλά η αμφισβήτηση και το φαινόμενο είναι κάτι που ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι σαφές λοιπόν ότι προσπαθούν όσον αφορά τη Θράκη να αξιοποιήσουν τις εκεί, θα έλεγα, μουσουλμανικές μειονότητες, γιατί δεν είναι μία, που είναι οι τουρκόφωνοι, οι Πομάκοι και οι Ρωμά. Θέλουν να τις ενοποιήσουν, να τις εμφανίσουν ως μία τουρκική μειονότητα και με μοχλό αυτήν να θέσουν αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο μέλλον και στην παρούσα φάση, και το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό, να δημιουργήσουν ένα καθεστώς άντυπης συγκυριαρχίας. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Γιαλουρίδη. Κύριε Γιαλουρίδη, έστειλε μια επιστολή ο κύριος Κοτζιάς, ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, στον Κουτιέρες, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και καταγγέλει τις ενέργειες του ειδικού απεσταλμένου του στην Κύπρο, του κύριου Άιντα, ο οποίος προσπαθεί τώρα να παίξει ένα παιχνίδι και κινείται και προς την Ευρώπη με σκοπό και στόχο να δοθούν οι 4 ελευθερίες των Τούρκων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως προς την Κύπρο, δηλαδή να κατακλείσουν οι Τούρκοι την Κύπρο σε μια λύση η οποία θα κάνει την Κύπρο τουρκική χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τι λέτε πάνω σε όλα αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχει και θέλω να μου κρίνετε και το μέλλον των συνομιλιών της Κύπρου, δηλαδή, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Πάντως και ο ρόλος των ειδικών απεσταλμένων είναι περίεργος. Παίρνουν συνήθως μια αντίληψη ότι είτε έχουν καθοδηγηθεί να υποστηρίζουν τους Τουρκοκύπριους και γενικά την τουρκική θέση, είτε γιατί νομίζουν ότι οι Τουρκοκύπροι είναι μειονότητα και πρέπει να υποστηρίξουν το πλέον αδύνατο, διότι οι Έλληνες είναι οι πλούσιοι κλπ. Αυτά είναι όλα, ξέρετε. Μια κατάσταση... 42.000 στρατού δεν τις βλέπουνε? Όχι, δεν το βλέπουν αυτό. Δεν βλέπουν ότι η Τουρκία απειλεί την Κύπρο. Βλέπουν ότι η Τουρκία λέει τα δικά μου, δικά μου και τα δικά σου, δικά μου. Όταν έχει στο βορρά κάνει στα 12 μίλια το όριο του κατεχόμενου τμήματος
και έχει το υπόλοιπο τμήμα να το εκμεταλλευτεί, υποτίθεται, για τα για υδρογονάνθρακες, και ζητάει και το νότο τώρα. Ζητάμε και τα πάνω και τα κάτω δικά μας. Η από το 1956, από το περίφημο σχέδιο Νιχάντε Ρίμ, του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος ο συνταγματολόγος Νιχάντε Ρίμ είχε εκπονήσει το σχέδιο Ατήλας τότε. Και είχε πει ότι αυτή η λύση που είναι στο μαλακό υπογάστριό μας πρέπει να δεθεί πλήρως υπό τον τουρκικό έλεγχο. Και με τις συμφωνίες της Ζυρίκης έθεσαν το θέμα της παρουσίας του τουρκικού στρατού στην Κύπρο και το πέτυχαν, και του δικαιώματος επέμβασης και το πέτυχαν. Και σχεδίασαν να αξιοποιήσουν μία ευκαιρία για να εισβάλλουν και να εφαρμόσουν το σχέδιο Ατήλας που υπάρχει από τη δεκαετία του 50. Η τουρκική πολιτική δεν περπατά με βάση αυτοσχεδιασμούς, αλλά με βάση σχέδιο, το οποίο εκπονείται και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του αν οι κυβερνήσεις που το εκπώνησαν έφυγαν ή ακόμα και αν καταδικάστηκαν εις θάνατο, όπως έγινε με την κυβέρνηση Μεντελές του 60. Αυτός ο οποίος εκπώνησε το σχέδιο Ατήλα οδηγήθηκε στην Αγχώνη. Το σχέδιο έμεινε εκεί. Τώρα όμως τον μνημόνευσε ο Ερντογάν. Βεβαίως. Από την Αγχώνη στην αναγνώριση με τα θάνατο. Διότι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος εφρόνησε τα συμφέροντα της χώρας του και να υλοποιήσει τον επεκτατισμό. Διότι από την Κύπρο ξεκίνησε. Τον κρεμάσανε όμως. Ο τουρκικός τον κρεμάσαν διότι ήθελαν οι στρατιωτικοί να λάβουν την εξουσία. Τον θεώρησαν διεφθαρμένο ότι έφερνε την Τουρκία στο Ισλάμ κλπ. Όλο αυτό είναι ιστορική υπόθεση του. Αλλά αυτά τα οποία γίνονται διατηρούνται και προστατεύονται ως σκόριο οφθαλμού. Λοιπόν, αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει είναι υλοποίηση σχεδίων που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται να βρεθεί ένα σχέδιο λύσης του Κυπριακού, στο οποίο η Τουρκία θα έχει λόγο και στο μέλλον, έτσι ώστε, όχι με μια ευκαιρία, να κατοικήσουν και τον Νότο Τούρκοι, οι οποίοι θα έρθουν από την Τουρκία, στο πλαίσιο της ενός ελεύθερης και να φύγουν οι Έλληνες σταδιακά, όπως έγινε με την Ήμβρο και την Τένεδο, και η Κύπρος να γίνει τουρκική. Γι' αυτό και οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού επιτευχθεί στο μέλλον, θα πρέπει η λύση αυτή να αποκλείει οποιαδήποτε τουρκική παρουσία πέραν των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο και τουρκικές δυνατότητες επέμβασης στην Κύπρο. Ναι, κάναμε μια εκπομπή πριν 2 εβδομάδες για την Ήμβρο και την Τένεδο με ανθρώπους που ζουν ή πέρασαν από εκεί. Και τα είπαμε όλα και τα είδαμε και όλα. Ήβρος και Τίνος ήταν 96% πληθυσμός, 98. Ελληνικός, και τώρα είναι το αντίστροφο. Και ξέρετε πώς τους έδιωξαν. Με τις τουρκικές φυλακές που μετακόμισαν εκεί και τους έκαναν και ανοιχτές φυλακές. Οι ποινίτες άρχισαν να βιάζουν και να δολοφονούν και ο κόσμος έφευγε μόνος του. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, και επειδή η διεθνής κοινότητα κοφεύει, δεν αντιδρούν σε αυτά όλες τις βανασόιδες. Ξέρω, σε όλο τον κόσμο έχουμε βανασόιδες, ουδείς αντιδρά. Παρά μόνο αν θίγουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, Ρωσίας ή Αμερικής, εμείς είμαστε μόνοι. Διότι δυστυχώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, η Ευρώπη δεν έχει δύναμη ούτε θέληση να μας υποστηρίξει. Εσείς πώς βλέπετε, κύριε Δόλη, το θέμα αυτό της Κύπρου σε σχέση και με τις συνομιλίες που γίνονται αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, να επιβεβαιώσω λίγο για τους ειδικούς απεσταλμένους. Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω προσωπικά τουλάχιστον 2 από αυτούς. Μάλιστα, για πείτε μας την εμπειρία σας. Ιδιαίτερα τον τελευταίο. Υπάρχει, άσχετα από τη ρητορική, άσχετα από αυτά που λένε, υπάρχει κάτι το οποίο δεν βλέπουν. Τον τουρκικό στρατό, την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, και φυσικά η πίεση είναι σε μας να αποδεχθούμε, ιδιαίτερα στους Κύπριους αδελφούς, να αποδεχτούν κάτι το οποίο εξήγησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Γιαλουρίδης, ότι είναι ζήτημα χρόνου πριν εξαφανιστούμε. Κανένας δεν κάθεται να δει ότι δεν ενδιαφέρεται η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει τη μεγάλη στρατηγική η οποία λέγεται Κύπρος. Η Κύπρος ήδη είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας δεν κάθεται να σκεφτεί το μέλλον και της Κύπρου και της Ελλάδος όσον αφορά τα ενεργειακά. Γιατί η Τουρκία δείχνει τον εαυτό της κατά πολύ σε πολλά πράγματα. Γιατί έχασε το παιχνίδι στην Αίγυπτο, όπου πίστευε σε πολλά. Έχασε το παιχνίδι στη Λιβύη, χάνει το παιχνίδι στη Συρία και της έχει απομείνει μόνο η Κύπρος.
Και φυσικά όποια ζημιά μπορεί να κάνει στην Ελλάδα, αλλά νομίζω στη Θράκη, στη Θράκη τα εξήγησε πάρα πολύ καλά ο κύριος Λαβρέντζος, και επειδή έχω και κατηδίαν γνώμη για τη Θράκη, η πολιτική τους γίνεται πιο επιθετική κάθε χρόνο και είναι καιρός και εμείς να ξεκινήσουμε μια επιθετική πολιτική συσχέση με τη Θράκη, την οποία έπρεπε να ξεκινήσουμε πριν πολύ καιρό, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Λαβρέντζο, εσείς αυτή τη στιγμή πώς βλέπετε το ρόλο και τη στάση της Ελλάδος απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, γιατί ένας φίλος μου που ζει και εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανώτερος τέλεχος, μου είπε μια εξής έτσι απλοϊκή σκέψη, η οποία είναι και πολύ σοβαρή ταυτόχρονα. Το απλοϊκή δεν είναι απλοϊκή, το είπα εντός εισαγωγικών. Μου λέει, όπως έκαναν με το σπίτι του Κεμάλ που έκαναν μια προβοκάτσια, μπορούν να πάνε σε ένα τζαμί μια ωραία πρωία, να βάλει ένας δικός τους μια βόμβα, να πεθάνουν μερικοί άνθρωποι στη Θράκη. Είπα άλλη πολύ. Όχι, δεν είπες τίποτα. Α, στη Θράκη, ωραία. Ναι, στη Θράκη, και μετά να τα ρίξουν σε εμάς και να κάνουν τις προβοκάτσιες και να κάνουν και τις επιθετικές τους ενέργειες. Δηλαδή μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν μια εικόνα απεσταθεροποίησης με ένα παιχνίδι προβοκατόρικο που ξέρουν να το παίζουν πολύ καλά οι Τούρκοι διαχρονικά. Αυτό το σκηνικό το οποίο λέτε είναι κάτι το οποίο προετοιμάζεται μεθοδικά. Η Τουρκία ουσιαστικά ακολουθεί μια πολύ συνεπή πολιτική στη Θράκη, την οποία μας την έχει εξαγγείλει από το 1920. Υπάρχει εδάφιο στο Μισάκ ή Μιλή που αναφέρεται στο πώς πρέπει να χειριστεί η Τουρκία το θέμα της Θράκης. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να δημιουργεί, όπως είπα πριν, ένα καθεστώς συγκυριαρχίας με το να επεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μειονότητα και να δείχνει ότι αυτή έχει τον τελευταίο λόγο και όχι το ελληνικό κράτος, και στα θέματα παιδείας και στα θέματα τα θρησκευτικά με τους μουφτίδες κλπ. Και στο οικονομικό κομμάτι, όπου υπάρχει πλέον και μια τουρκική τράπεζα στη Θράκη, και με τις μεταβολές ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όπου είναι κοινό μυστικό ότι επί πολλά χρόνια οι ιδιοκτησίες μεταφέρονται από τους χριστιανούς προς τους μουσουλμάνους. Και το τελευταίο στοιχείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το δημογραφικό. Έτσι. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελαφρά μείωση του χριστιανικού στοιχείου που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα αλλά και με την εκροή λόγω της οικονομικής κρίσης. Αντιθέτως, Το μουσουλμανικό στοιχείο στη Θράκη διατηρείται και διατηρείται αμετάβλητο στην Ήπεθρο. Προσέξτε αυτό που λέω. Αντιθέτως, τα χριστιανικά χωριά ουσιαστικά έχουν ερημώσει στη Ροδόπη και στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία Ήπεθρος που πλέον θα είναι κυρίως μουσουλμανική. Έχουμε στο Βόρειο Εύρο, είναι στοιχεία επίσημα αυτά που λέω και τα έχω επισημάνει στο βιβλίο μου. Έχουμε στο Βόρειο Εύρο μέχρι το Σουφλί μείωση κατά 45% του πληθυσμού. Πώς να κρατήσεις λοιπόν μια συνοριογραμμή με μια τέτοια φθήνουσα δημογραφία? Και δυστυχώς το ελληνικό κράτος, γιατί τώρα επανέρχομαι σε αυτά που λέμε στη συζήτηση, επισημαίνουμε πόσο συνεπής είναι η τουρκική πολιτική ή πόσο άδικη είναι οι ξένοι απέναντί μας που δεν αναγνωρίζουμε τα δίκαιά μας. Όμως δεν επισημαίνουμε το σημαντικότερο, ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά στερείται μιας στρατηγικής που θα έπρεπε να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα προβλεπτικά και όχι αποσπασματικά. Ωραία. Και κλείνω απλώς για τη Θράκη να πω μόνο μια κουβέντα. Το ζητούμενο για τη Θράκη είναι ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο και η αξιοποίηση των μεγάλων πλεονεκτημάτων που έχει η περιοχή. Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα τελευταίο κύκλο απαντήσεων, γιατί ο χρόνος μας ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Κύριε Γιαλουρίδη, η Βρετανία, όπως ξέρουμε από το δημοψήφισμα, βγήκε ή μάλλον μπήκε στη διαδικασία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΜΕΗ ευνηδιαστικά εξήγηλε εκλογές για τις 8 Ιουνίου. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το νέο ευρωπαϊκό σκηνικό χωρίς την Αγγλία και πώς νιώθετε ότι θα λειτουργήσει και θα απαντήσει η Ευρώπη, αν αυτό θα είναι μια ενωτική κίνηση ή αν θα είναι μια διαδικασία διάσπασής της για το μέλλον και με τη δημιουργία που ήδη έχει προαναγγελθεί διαφόρων ζωνών. Κοιτάξτε, η Αγγλία, όπως θα λέγει ο Ντεκόρ, δεν είναι μια χώρα η οποία θα ήταν αγαπητή να ενταχθεί στην Ευρώπη. Εντάχθηκε
εκών άκων και το αυτοκρατορικό του σύνδρομο τους υποχρεώσει να φύγουν από ένα χώρο στον οποίο θα έπρεπε να έχουν την ίδια ψήφο με τη Μάλτα, την Κύπρο και τη Γερμανία ακόμα, την οποία θεωρούσαν πάντοτε έτσι ένα είδος αντίπαλης χώρας. Επομένως, αυτό το οποίο κάνει η Βρετανία σήμερα πιστεύει στον εαυτό της και επιχειρεί μέσω της κοινοπολιτείας και μέσω της αναζήτησης ενός μεγαλείου του παρελθόντος να ξαναστήσει ένα σύστημα, όχι διακυβέρνηση γιατί υπάρχει, αλλά παρουσία στον κόσμο που να διατηρεί μια στοιχειώδη βαρύτητα πολιτική διεθνή. Είναι ο Βρετανο-Αμερικανικός άξονας, ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει και ο οποίος αλληλοκαλύπτεται. Εξάλλου ξέρουμε ότι η Αμερική δέχεται πολύ μεγάλη επιρροή από τη Βρετανία στις πολιτικές που ακολουθεί. Οι Βρετανοί θέλουν να είναι μόνοι και θέλουν να είναι με την κοινοπολιτεία τους και την παλιά τους έγκλη, την οποία δεν μπορούν να ανακτήσουν. Την καταρρεύσασα αυτοκρατορία. Την καταρρεύσασα και τον ξεροδιασμένο Λέοντα. Μάλιστα. Κύριε Δόλη, εσείς ποια είναι η εκτίμησή σας για το νέο ευρωπαϊκό σκηνικό και για το αγγλικό Brexit και πώς νομίζετε θα εξελιχθούν τα πράγματα? Να με συγχωρείτε, δεν νομίζω ότι θα φύγουν άλλοι Ευρωπαίοι, ότι αυτό θα σημαίνει ότι είναι απαρχή του τέλους. Ναι, από ό,τι φαίνεται και στη Γαλλία συνεχίζεται η υπάρχουσα κατάσταση. Στην Ολλανδία είδαμε ότι έχασαν και εκεί οι ακροδεξοί. Μάλλον δεν βλέπω κι εγώ να έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Να ακούσουμε στον κύριο Δόλη. Δεν είναι καθόλου έκπληξη που φύγαν οι Άγγλοι, έτσι κι αλλιώς μισό πόδι μέσα, μισό πόδι έτσι έξω. Δεύτερον, είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, πολιτικά, πολιτιστικά, ακόμα και κοινοβουλευτικά. Έχουν τη μεγάλη δόξα της αυτοκρατορίας, την κοινοπολιτεία και φυσικά έχουν τους Αμερικάνους που πληρώνουν από το 45 και μετά πάρα πολλά για αυτά τα οποία κάνει σήμερα η Αγγλία. Δεύτερον, να συμφωνήσω ότι δεν νομίζω να υπάρχει έξοδος άλλης ευρωπαϊκής χώρας από την Ευρώπη, ιδιαίτερα χωρών που είναι στην Ευρωζώνη, διότι μην μπούμε στους κανόνες, είναι σχεδόν αδύνατο, σε δένουνε να μπεις μέσα, δεν υπάρχει έξοδος. Δεν μπορεί να βγεις. Γι' αυτό και χρεοκοπούν. Μετά την απομάξη του ταμείου, δεν είναι λάθος έτσι, να γνωρίζετε. Έτσι, γι' αυτό και χρεοκοπούν χώρες μέσα στο ευρώ. Το τρίτον είναι ότι οι εκλογές στη Γαλλία, που πιθανόν θα αναδείξουν τον Μακρόν, θα έχουν μια διαφορετική Γαλλία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το θέμα ένταξης όλων των προβλημάτων της Γαλλίας που υπάρχουν ή με μουσουλμανικούς πληθυσμούς ή με άλλους, στη γαλλική κοινωνία είναι το βασικό σημείο αναφοράς. Και δεν πρόκειται να ανεχθούν για πάρα πολύ καιρό αυτό το οποίο γίνεται με τη Γερμανία, αλλά δυστυχώς για την Ευρώπη η Γερμανία θα συνεχίσει να κυριαρχεί. Μάλιστα. Κύριε Λαβρέντζο, μια τελευταία κουβέντα και από εσάς για το νέο ευρωπαϊκό σκηνικό. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πηγαίνουμε σε μια καινούρια εποχή συνολικά. Δεν θεωρώ περιθωριακό το φαινόμενο του Brexit. Υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, δεν είναι δηλαδή μια κίνηση που έκαναν οι Εγγλέζοι εις ανάμνηση του παρελθόντος τους. Για παράδειγμα, περίπου το 56% του εμπορίου τους είναι με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ και τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία, αξίζει δηλαδή να αναλυθούν. Προφανώς εδώ δεν έχουμε το χρόνο. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει χωρίς αναταράξεις. Υπάρχουν προβλήματα στην Ιταλία. Ήδη έχει ανοίξει μία ατζέντα στη Γαλλία. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί, γιατί το ευρώ έχει συγκεκριμένα προβλήματα αρχιτεκτονικής, επειδή προχώρησε πολύ γρηγορότερα από την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Μάλιστα. Και γιατί νομίζω ότι η ισχυρή, όπως το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, η ισχυρή της Ευρώπης και εμπροκειμένου είναι κυρίως οι Γερμανοί, αξιοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση των εθνικών τους πολιτικών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιαλουρίδη, ευχαριστώ τον κύριο Δόλη, ευχαριστώ και τον κύριο Λαβρέντζο. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Νομίζω ότι είχαμε μια συζήτηση που είχε αρκετό ενδιαφέρον, γιατί ακούστηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις, αλλά αξίζουν να τις σκεφτούμε και να τις έχουμε στο μυαλό μας, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, έχει έναν περίγυρο και πρέπει γύρω από αυτόν και εμείς να αναπτύσσουμε τους προβληματισμούς μας. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.